Δυσκολεύτηκε λοιπόν ο Όφη σε ό,τι αφορά στην αναμέτρηση με τα Χανιά. Πήρε ωστόσο την πρόκριση με 5-3 για τη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος. Το παιχνίδι είχε εντυπωσιακή διακύμανση. Η ομάδα του Ηρακλείου προηγήθηκε 2-0. Μέσα σε 2 λεπτά ισοφάρισε η ομάδα των Χανίων. Ο Μοσκέρα με 2 γκολ ξαναέβαλε μπροστά την ομάδα του Ηρακλείου. Ο Σερβιλάκης ήταν αυτός που σκόραρε στη συνέχεια για τα Χανιά, ενώ ο Ριέρα ήταν αυτός που κλείδωσε την νίκη πρόκριση για την ομάδα του Ηρακλείου. Πριν πάμε στο Γιάννη Καλιακάκη, να πούμε ότι την πρόκριση για τους 16 του θεσμού πήρε και ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος επικράτησε 1-3 του Καμπανιακού. Πάμε όμως στο Γιάννη Καλιακάκη που βρίσκεται στα Χανιά να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς θα βλέπουμε και την εικόνα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία, από το γήπεδο των Περιβολίων. Πριν λίγη ώρα τελείωσε αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό παιχνίδι κυπέλλου για την 5η φάση του θεσμού ανάμεσα στον Όφη και τα Χανιά, η γηπεδούχος ομάδα των Χανιού που πραγματικά έβαλε δύσκολα στους ασπρόμαυρους του Βάλντας Νταμπράουσκας. Ένα παιχνίδι, μια κριτική μονομαχία που είχε ως τελικό έπαθλο, αν μπορώ να το πω έτσι, το εισιτήριο της πρόκρισης στους 16, και πραγματικά αποζημίωσε για το, όλο το 90 λεπτό και πώς έγινε η εξέλιξη του παιχνιδιού και η διακύμανση φυσικά του σκορ, και μάλλον είναι έτσι ένα μεγάλο κρίμα που δεν μπορούσαν και περισσότερος κόσμος να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, διότι δεν είχαν εκχωρηθεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πραγματικά ένα παιχνίδι τρομερό σε το αφορά την εξέλιξή του. Θα έλεγα ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα, και χαρακτηριστικό είναι ότι από τα 8 συνολικά τέρματα που επιτέθηκαν, τα 6 από αυτά μπήκαν στο δεύτερο 45 λεπτό. Και μάλιστα το πρώτο μέρος του παιχνιδιού μάλλον και δεν προμείνει την εξέλιξη που είχαμε, διότι από τον γκολ του Απάντα στο 29 και αυτό του Φελίπε στο 43 ήταν ένα παιχνίδι που έδειχνε ότι σιγά σιγά σβηστά, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, όχι θα καταφέρει να το δώσει ώστε να πάρει έτσι με σχετική ίσως άνεση το εισιτήριο της πρόξης. Αυτό από το πρώτο μήχρονο, το δεύτερο ήταν μια εντελώς άλλη ιστορία και πολύ διαφορετικά γράφηκε και ο επίλογος του συγκεκριμένου αγώνα. Τα Χανιά πραγματικά με πολύ μαχητικό τρόπο στο παιχνίδι τους κατάφεραν μέσα σε 2 λεπτά να πετύχουν 2 γκολ και να ισοφαρίσουν. Αρχικά να μειώσουν το σκορ με το τέρμα που πέτυχε ο Ελευθεριάδης το 50, και στο 52 ο Μανουσάκης ήταν αυτός που πέτυχε το 2-2, και το παιχνίδι από εκείνο το σημείο και μετά ήταν ένα ροντέο, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, με την μπάλα να πηγαίνει από τη μία περιοχή στην άλλη. Ο Μοσκέρα από πλευρά του Όφη ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τη ροή των πραγμάτων. Ο Νταμπράουσκας το πέρασε στο Μάτσο αλλαγή και με 2 προσωπικά γκολ στο 61 και στο 65 έφερε το παιχνίδι στο 2-4. Ακόμα και τότε, αν για τους φίλους του Όφη οι καρδιές μπήκαν στις θέσεις τους, ο Σερβιλάκης είχε διαφορετική άποψη, διότι έκανε σχεδόν αμέσως το 3-4 και όπως καταλαβαίνετε κανείς το τελευταίο 20 λεπτό είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μέχρι περίπου στο 80 να κάνει το 3-5 Ριέρα από πάσα του Μοσκέρα, που ήταν με 2 γκολ και 1 assist ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Κάπου εκεί νομίζω ότι το παιχνίδι τέλειωσε. Φαινόταν αυτό και από τις κινήσεις των προσφεστών των δύο ομάδων, παρότι τα Χανιά κυρίως μεσούντα εκτός της περιοχής απείλησαν, η αλήθεια είναι, τον Πάουμαν, ο οποίος έκανε 2 καλές επεμβάσεις στο τέλος. Και στην ολοκλήρωση του παιχνιδιού είχαμε την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Μεγιάδου. Τα τελευταία λεπτά η ομάδα του Νταμπράουσκας έπαιξε με 10 παίχτες. Ένα παιχνίδι σίγουρα πολύ χορταστικό, εντυπωσιακό για όσους το παρακολούθησαν. Και θα πρέπει να πούμε ακόμα 2 σημαντικά σημεία. Το ένα είναι ότι στην είσοδο των ομάδων αλλά και μετά το τέλος, όταν Γκλάζερ, ο Ισραηλινός παίκτης του Όφη, κρατούσε τη σημαία της χώρας του, που υπάρχει μεγάλη δοκιμασία με τον πόλεμο πλέον στο Ισραήλ, και μετά το τέλος του αγώνα φωτογραφήθηκε ξανά με τη σημαία, ενώ φορούσε και μέσα τη φανέλα του ένα μπουζάκι που στην γλώσσα του έγραφε ένα σχετικό μήνυμα στήριξης για τους συμπατριώτες του που ζουν πολύ δύσκολες μέρες το τελευταίο διάστημα λόγω του πολέμου. Έτσι να δώσω μια εικόνα και από τις τοποθετήσεις των προπονητών. Ο Βάλντας Νταμπράουσκας αφέδωσε τα εύσημα και στην ομάδα των Χανίων για το πολύ ανταγωνιστικό σύνολο. Είπε ότι όχι, αυτό που κρατάει σήμερα είναι μόνο η πρόκριση, διότι ο Λιθουανός αναφέρθηκε σε επιμέρους αγωνιστικά σημεία που, όπως είπε, δεν κάνουν κανένα χαρούμενο. Αλλά βέβαια στον πρόλογο του είχε υπογραμμίσει ότι συνήθως τα παιχνίδια του κυπέλλου κατά κάποιο μαγικό τρόπο είναι πολύ διαφορετικά από αυτά του πρωταθλήματος και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν. Από την πλευρά του, Γιάννης Ταουσιάνης, από ό,τι ευχαριστημένος από την προσπάθεια της ομάδας του και τα στοιχεία που έβγαλε τα ποδοσφαιρικά μέσα στο 90 λεπτό, καθώς όπως είπα όφι είναι εν δυνάμει μια ομάδα πρώτης πεντάδας και σαν Χανιά το συγκρότημα του Γιάννη Ταουσιάνη κατάφερε να είναι πολύ ανταγωνιστικό και να βάλει δύσκολα στους ασπρόμαυρους. Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πραγματικά ένα εντυπωσιακό παιχνίδι σήμερα στα Περιβόλια.